One Gamer από το oneman.gr. Μαζί κάθε δύο εβδομάδες θα συζητάμε για τα τελευταία νέα στον χώρο των games. Οι fans των MMORPG περιμένουμε πώς και πώς την κυκλοφορία του νέου expansion του WoW. Όπως ήδη γνωρίζουμε, το Warlords of Draenor θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου παγκοσμίως, αλλά αυτό που μας καίει όπως κάθε φορά είναι το τι θα περιλαμβάνει η συλλεκτική έκδοση του παιχνιδιού. Από ό,τι γνωρίζουμε, θα περιλαμβάνει το παιχνίδι, ένα DVD και ένα Blu-ray με behind the scenes υλικό που παρουσιάζει την ανάπτυξη του expansion, καθώς και πάνω από μία ώρα με συνεντεύξεις και σχολιασμό από τους developers. Στο πακέτο θα περιέχεται επίσης το soundtrack του παιχνιδιού, ένα artbook 160 σελιδών και ένα Blackhand mousepad που θα παρουσιάζει τον Warlord Blackhand πάνω στην επιφάνειά του. Claim your destiny. You will all be conquerors. Then what, Gul'dan? Must we give in return? Everything. Τον Απρίλιο του 2011, η Sony είχε δεχτεί attack στο PSN και για πάνω από ένα μήνα δεν μπορούσε να συνδεθεί κανένα στους λογαριασμούς. Από ό,τι φαίνεται, η ιστορία επαναλαμβάνεται, αλλά αυτή τη φορά λίγο πιο light. Η Sony δήλωσε πως hackers της έκαναν DDoS attack, με αποτέλεσμα το PSN να μείνει offline για μία ημέρα και να ακολουθήσει το ανάλογο service maintenance. Για καλή μας τύχη όμως, η Sony δήλωσε πως δεν κλάπηκαν ούτε προσωπικά δεδομένα, αλλά ούτε χρήματα από τους λογαριασμούς. And provide an access point for attackers to their computer. Once a computer turns into a bot, it connects to the attacker's command and control servers, and it begins to accept orders from these centralized machines. The orders from the command and control servers include directions for launching an attack from the bot's malware to a particular. Στο Assassin's Creed Unity θα μπει ένα νέο game mode το οποίο ονομάζεται Rift. Το Rift είναι ένα platform game mode στο οποίο θα πρέπει να τρέξετε ενάντια στο χρόνο και να μαζέψετε διάφορα glyphs τα οποία σας δίνουν πόντους. Υπάρχουν τα static, τα dynamic και τα encrypted glyphs τα οποία σας δίνουν 10, 20 και 50 πόντους αντίστοιχα. Επίσης, θα πρέπει να βρείτε και την τοποθεσία ενός κρυμμένου δολοφόνου στο χάρτη. Σίγουρα πρόκειται για ένα game mode το οποίο το περιμένουμε με ανυπομονησία. Θυμίζουμε ότι το Assassin's Creed Unity θα κυκλοφορήσει στις 27 Οκτωβρίου για PC, PS4 και Xbox One. Πριν από καιρό υπήρχε η φήμη ότι η Google και πιο συγκεκριμένα το YouTube ήθελε να εξαγοράσει το Twitch. Από ό,τι μάθαμε όμως, τελικά τη χρυσή συμφωνία με το πασίγνωστο streaming site το έκανε το Amazon. Το Twitch είναι ένα streaming site το οποίο υπάρχει εδώ και μόλις 3 χρόνια στην αγορά. Παρ' όλα αυτά έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία, επειδή πολλοί streamers το είδαν ως ένα τρόπο για να βγάλουν χρήματα αλλά και να αποκτήσουν δημοτικότητα. Ο ίδιος ο διευθυντής του Twitch έστειλε μήνυμα προς όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες και τους ευχαρίστησε που οι ίδιοι ανέβασαν το Twitch και το υποστήριξαν τόσα χρόνια και τώρα πουλήθηκε για πολλά εκατομμύρια δολάρια στο Amazon. Η Telltale Games ανακοίνωσε και κυκλοφόρησε το 5ο και τελευταίο κεφάλαιο της Season 2 της σειράς The Walking Dead με το όνομα No Going Back. Σίγουρα πολλοί gamers θα δυσαρεστηθούν, καθώς θα περίμεναν να έχει ακόμα περισσότερα κεφάλαια αυτή η σειρά, αλλά δεν πειράζει. Το 5ο κεφάλαιο κοστίζει 5 ευρώ, ενώ όλη η Season 2 κοστίζει 23 ευρώ από το Steam. So, what happened to your parents? If you don't mind me asking. My parents went on vacation and left me with a babysitter. They never came back. We went to Savannah to find them, but they were already dead.
man found me and took care of me. We met up with other survivors and we all tried to make it. But it didn't work. His name was Lee. He taught me how to survive. He taught me how to shoot a gun. What happened to him? The same thing that happens to everyone. Με αφορμή τον θάνατο του πολύ αγαπημένου ηθοποιού Robin Williams, το gaming community ζήτησε από την Blizzard να τον βάλει μέσα στο World of Warcraft ως NPC. Ο Robin Williams ήταν φανατικός gamer, έπαιζε WoW και το αγαπημένο του game ήταν το The Legend of Zelda, γι' αυτό και ονόμασε την κόρη του Zelda. Μπορεί να τον δούμε μέσα στο game 3 φορές, ανάλογα με τους 3 πιο γνωστούς ρόλους του, αλλά δεν αποκλείεται να τον δούμε και με την πραγματική του μορφή μία φορά μέσα στο Azeroth. Legend of Zelda at the time. I bought one of the first Nintendo systems and brought that home with a very large TV and set it up. It was Zelda, and it was amazing because it was just, it's addicting. I was playing it for hours and hours and hours and hours. And I think both of my parents really liked the name, and so it stuck. A lot of people come up and say, is she named after F. Scott Fitzgerald's wife? No, it's Zelda for The Legend of Zelda. Where I was in grade school and girls made fun of me for it. And I was like, oh, Mom, I'm going to change my name when I'm 18. And then I ended up loving it again. And it's constantly, people are like, that is the coolest name ever. So I actually really enjoy it. You're lucky you're not named Mario or Luigi or Samus. Because it would have been Peach if you were pitting. Peach is a terrible name. Oh, no, Peach would be a rough name for a girl. Peach. But I would have seen no end to the torment for that one. Better than Ocarina or Epona as well. Epona, yeah, that would be one. That would be a bad one. I'm named after the horse. Η Riot καλά-καλά δεν κυκλοφόρησε τον Ναρ και έτσι μας έδειξε το νέο champion που ετοιμάζει, τον Αζίρ. Ο Αζίρ είναι ένας mage ο οποίος χρησιμοποιεί τις βασικές επιθέσεις των στρατιωτών του για να προκαλέσει damage στους αντιπάλους. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένας champion ο οποίος μπορεί να κάνει πιο πολύ damage με κινήσεις του δεξιού κλικ παρά με τα spells. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, μιας και οι τεχνικές του είναι πιο περίπλοκες, ο Αζίρ θα μπορεί να παίχτει μόνο από πολύ ικανούς παίχτες και δεν θα είναι noob friendly. Αυτές ήταν λοιπόν οι ειδήσεις που είχαμε για εσάς και για το σημερινό επεισόδιο. Άντε Χριστιανά, τέλειωνε. Τώρα! Εγώ είμαι η Χριστιανά, αυτή ήταν η εκπομπή One Gamer από το oneman.gr και θα τα πούμε πάλι σε 2 εβδομάδες με περισσότερα νέα στον χώρο των games.